Κωνσταντίνε Μπογδάνο, μένω στην ουσία. Έρχεται δεχόμεθα ως Ελλάδα τον κύριο Ερντογάν οι πόλεις αυτές τις συνθήκες, τις προκλήσεις, όλα τι τις προάλλες ακούσαμε για Θεσσαλονίκη που μασανίκη, ανήκει, έλεγε. Ε, για όλα αυτά, μην τα επαναλάβω. Δυστυχώς πρόκειται για έναν εθνικό αυτοεξευτελισμό. Αν θυμηθούμε αυτό το οποίο έλεγε ο μεγάλος Winston Churchill, ότι δηλαδή δεν διαπραγματεύεσαι με την τίγρη, όταν το κεφάλι σου είναι μέσα στο στόμα της, θα καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή, ε, με τον κομψό τρόπο που το έθεσε, η Ελλάδα έχει ανοίξει τα χέρια τη ούτω ώστε να υποδεχθεί τον βιαστή τη. Τον βιαστή των εθνικών της δικαιωμάτων και δικαίων, αλλά επίση και τη διεθνού νομιμότητος και τη λογική. Γιατί γίνεται αυτό, Προφανώ κάποιοι έχουν υποχρεώσεις σε κέντρα του εξωτερικού, τα οποία επιβάλλουν στην ελληνική πλευρά να ε, βάζει τον εαυτό της στην κλίνη του Τούρκου προκρούστη. Βεβαίως, αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα του της εδώ της κυβέρνησης. Θυμίζω ότι το 1995... Το ελληνικό ΑΕΠ ήταν κατά τη μικρότερο από το τουρκικό και πολύ μεγαλύτερο από το ΑΕΠ όλων των βαλκανικών κρατών. Σήμερα το τουρκικό ΑΕΠ είναι πλέον των τεσσάρων φορών πολλαπλάσιο του ελληνικού και μας έχουν περάσει ακόμα και οι Ρουμάνοι. Ο δε κύριος Δένδιας, Υπουργός Εθνικής Αμήνης, επειδή ε, ο κύριος Παπασπύρος ορθότατα, ξεκίνησε ομιλώντας για την αξιοζήλευτη τουρκική α, πολεμική βιομηχανία, ο δε κύριος Δένδιας διαβάζουμε όχι μόνο σε αντισυστημικά, αλλά και σε εγκυρότατα κατά το σύστημα μέσα, όπως η Καθημερινή ακυρώνει αυτές τις μέρες όλα τα εξοπλιστικά. Σας θυμίζω ότι πέρα από μερικά ραφάλ τα οποία αγοράσαμε δεύτερο χέρι από την από την, Αίγυπτο, από την Γαλλία, με συγχωρείτε, ε, ακριβότερα από όσα τα πήρε πρώτο χέρι η Αίγυπτος. Τα τελευταία χρόνια το μόνο επί της ουσίας που έχει γίνει στις ενόπλες δυνάμεις, τα τελευταία έξι χρόνια, έχουν πέσει στο νερό δύο πυραβλάκατοι. Αυτό είναι όλο και όλο. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Δένδιας ακυρώνει συνολικά τα εξοπλιστικά. Σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το κλίμα και σε αυτή την ατμόσφαιρα και μέσα σε αυτή την εικόνα έρχεται ο Ερντογάν. Πιστεύω ότι έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε.